Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ είχε ως αντικείμενο τις αλλαγές στην παιδεία που προωθεί η κυβέρνηση. Κεντρικός ομιλητής ήταν το μέλος της γραμματείας του τομέα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ζήσης Καπράνας, ο οποίος στην εισήγησή του ανέλησε τους κυβερνητικούς στόχους. Ο κ. Καπράνας, με δηλώσεις του στην DRT, υπογράμμισε ότι κεντρικός στόχος είναι ο εκδημοκρατισμός του σχολείου και η ομαλή έναρξη του σχολικού έτους από την 1η του Σεπτέμβρη. Η συγκυρία είναι τέτοια που έχει σχέση να κάνει χθες που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή, που είναι τα πρώτα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ να ανατάξουν την παιδεία και τα προβλήματα που δημιούργησαν οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις, να φέρουμε τη δημοκρατία στο σχολείο και από 1η Σεπτέμβρη τα σχολεία να λειτουργήσουν κανονικά, να είναι πλήρης από εκπαιδευτικούς, βιβλία, αλλά και ένα καινούριο πρόγραμμα σπουδών που θα υπάρχει από το Πανεπιστήμιο μέχρι το Δημοτικό Σχολείο, που θα δημιουργηθεί άμεσα και μέσα στο καλοκαίρι, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε τη μεταρρύθμιση που έχει ανάγκη ο τόπος και η ελληνική κοινωνία. Σε ό,τι αφορά τις άμεσες προτεραιότητες, υπογράμμισε. Το πρώτο έχει σχέση να κάνει με την επανίδρυση των καταργημένων από την Διαμαντοπούλου ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, να επαναφέρουμε στην τεχνική εκπαίδευση τα 20.000 μαθητές που εξονίστηκαν από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και πήγανε στον ιδιωτικό τομέα. Το δεύτερο έχει σχέση να κάνει με τους 2.000 εργαζόμενους καθηγητές που απολύθηκαν, που έχουν επαναπροσληφθεί. Ομοίως έχουν επαναπροσληφθεί με τον ίδιο νόμο οι σχολικοί φύλακες. Το δεύτερο έχει σχέση να κάνει με την αλλαγή της διοίκησης της εκπαίδευσης.